Σήμερα, 3 Απριλίου του 2024, πραγματοποιήσαμε άσκηση με την κωδική ονομασία Υγρό Πυρ 2024 στις εγκαταστάσεις Πετρογκάζ. Ήταν μια προγραμματισμένη άσκηση που κάνουμε στην αρχή του έτους και σκοπό έχει για την εκπαίδευση, τόσο την εκπαίδευση του προσωπικού όσο και, τη συνεργασία, τον έλεγχο της συνεργασίας των φορέων. Ήταν μια άσκηση η οποία είχε σαν σενάριο την πυρκαγιά σε μία από τις δεξαμενές Πετρογκάζ και ταυτόχρονα τον τραυματισμό ενός υπαλλήλου της εταιρείας. Στην άσκηση συνέδραμαν η πολιτική προστασία του Δήμου Χίου, η πολιτική προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, η ελληνική αστυνομία, το Λιμεναρχείο Χίου, ο ελληνικός στρατός, οι διευθύνσεις περιβάλλοντος υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, η Χημική Υπηρεσία Χίου και το ΕΚΑΒ και εθελοντικές ομάδες. Η ΔΕΔΙΕ. Οι ασκήσεις γίνονται για να ελέγξουμε, για να εκπαιδευτεί καταρχήν το προσωπικό και να ελέγξουμε τις δυνατότητες των μηχανημάτων τις οποίες έχουμε. Ήταν μία άσκηση που πήγε καλά. Υπήρχαν βέβαια κάποιες μικρές λεπτομέρειες που θα τις συζητήσουμε εντός υπηρεσίας και με το προσωπικό της υπηρεσίας θα προχωρήσουμε στις διορθώσεις. Η ιδιαιτερότητα έχει μία πυρκαγιά σε ένα χώρο που δεν είναι δασική, δεν έχει την καύσιμη ύλη που έχουμε στα δάση και στους αγρούς. Στην αντιμετώπιση της, δηλαδή τι είναι αυτό που σας δυσκολεύει σε μία τέτοια πυρκαγιά όταν έχουμε να κάνουμε με αέριο, με ρεύμα, με... Κοιτάξτε, εδώ όπως γνωρίζετε στην περιοχή του Κονταρίου έχουμε τις πιο δύσκολες εγκαταστάσεις από άποψη πυρκαγιάς. Γι' αυτό κάθε χρόνο φροντίζουμε να κάνουμε μία άσκηση σε αυτή την κλίμακα, σε αυτή την περιοχή, έτσι ώστε και το προσωπικό να γνωρίζει πολύ καλύτερα τους χώρους και να εκπαιδεύεται πάνω σε αυτό το κομμάτι. Είναι οι ασκήσεις, όπως είπατε, σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, έχουν μία επιπλέον δυσκολία ότι το πυροθερμικό φορτίο είναι πάρα πολύ μεγάλο και ενέχει κινδύνους και εκρήξεων και γρήγορης εξάπλωσής της. Η σύσταση είναι μέχρι 30 Απριλίου πρέπει να καθαριστούν τα καθάριστα οικόπεδα. Αυτό γίνεται με βασικό μοχλό το Δήμο, οι υπηρεσίες του Δήμου και ακολούθως, εάν δεν υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα, ακολουθούν τα πρόστιμα όπως γνωρίζετε. Υγρό Πυρ, που την κάνουμε κάθε χρόνο στα πλαίσια του τεχνολογικών κυρίως καταστροφών εντάσσεται αυτή. Κάθε άσκηση νομίζω ότι είναι υποφελής. Βλέπουμε πού υστερούμε και πού πρέπει να βελτιωθούμε. Εδώ η Περιφερειακή Ενότητα Χίου έχει έρθει με όλες τις υπηρεσίες της που εμπλέκονται κυρίως μετά το συμβάν, αλλά και κατά τη διάρκεια της υποστήριξης, ας πούμε, του συμβάντος. Το Υπουργείο είναι από η Διεύθυνση Υγείας, Διεύθυνση Ανάπτυξης, του Περιβάλλοντος και της Πολιτικής Προστασίας. Νομίζω ότι είναι καλό να γίνονται αυτές τις ασκήσεις, γιατί μαθαίνουμε περισσότερα πράγματα κάθε φορά και ο κάθε ένας από την πλευρά του μπορεί και να αναπτύσσει καλύτερα το σχέδιό του, έτσι ώστε να βοηθήσει σε τυχόν τέτοια περίπτωση που ευχόμαστε να μην γίνει, υπάρχει ποτέ. Η Συνεργασία του Δήμου συμμετείχε στην άσκηση σήμερα εδώ πέρα με ένα υδροφόρο όχημα για συνδρομή, αν χρειαστεί, πλήρωση των πυροσβεστικών οχημάτων. Ήταν το αυτοτελές γραφείο της Πολιτικής Προστασίας αυτόνομα εδώ πέρα. Πιστεύω ότι ήταν μια άσκηση η οποία χρειάζεται να δούμε αν υπήρξαν κάποια λάθη που πρέπει να τα διορθώσει όλοι μαζί οι φορείς. Υπήρχε μια τέλεια συνεργασία, ένας πολύ καλός συντονισμός από την πυροσβεστική. Όλες οι υπηρεσίες συντονιστήκαμε και πιστεύω ότι πάμε πολύ καλά. Και να ευχηθούμε να μείνουμε μόνο στις ασκήσεις και όχι παραπάνω. Ευχαριστούμε την πυροσβεστική υπηρεσία που μας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιούμε παράλληλα και με τους όλους εμπλεκόμενους φορείς αυτού του τύπου της ασκήσης. Οι ασκήσεις που γίνονται επί του πεδίου μόνο χρήσιμες μπορεί να είναι, διότι υπάρχει μια δοκιμασία στο συντονισμό
τον εσωτερικό το δικό μας, αλλά και γενικότερα όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Τα μέσα πυρόσβεσης και πυροπροστασίας που διαθέτει η εγκατάστασή μας είναι πάντα σε ετοιμότητα, δοκιμάζονται σε εβδομαδιαία βάση. Ο στόχος είναι τα προληπτικά μέτρα, όλο το πλέγμα των δραστηριοτήτων από την παραγωγή, τον έλεγχο και τη συντήρηση του εξοπλισμού. Στόχο έχει να προλάβει τις αιτίες που μπορεί να δημιουργήσουν ένα πιθανό συμβάν. Η λειτουργία της εγκατάστασης που κλείνει σχεδόν τα 60 χρόνια μαρτυρεί του λόγου του αληθές.